Γεια μας, λατρεία μου. Γεια μας. Από εδώ, κύριε Παπαπέτρου, πού το ξετρυπώσατε αυτό εδώ το ταβερνάκι? Εγώ, αγαπητέ μου, ξέρω όλα τα κουτούκια της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης. Και τα βρίσκω έτσι, πώς να το πω, πάρα πολύ γραφικά. Ναι, και πολύ φθηνά. Εμένα, κύριε Δόγκανε, μου αρέσουν τα απλά πράγματα. Είστε ο γνήσιος εκφραστής των μέτρων λιτότητος. Μου φέρανε μία παρτίδα από ταινίες. Άλλο πράγμα, τι να σου πω. Ειδικά μία ταινία με τίτλο «Σκύψε κι άλλο», παίζει μία. Ναι, ξανά τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Άλλο να στα λέω και άλλο να το βλέπεις. Μα τι λένε? Μιλάνε για κάποια βιντεοτενία. Πορνό. Δεν πιστεύω, λατρεία, να βλέπεις εσύ τέτοιες ταινίες. Και εδώ μου κάναμε προσβάλλετε. Παιδιά, είχα δει μία στο Παρίσι παλιά. Τι να σας πω, έκανα μετά 3 χρόνια να ξαναδώ ταινία. Τρομερό πράγμα. Τι τίτλο έχει αυτή η ταινία, πώς την είπατε? Σκύψε κι άλλο. Δίκιο έχει ο κύριος Δόγκανος. Α, αυτές οι ταινίες προσβάλλουν την τέχνη. Και εγώ την τέχνη τη λατρεύω. Κουλτουριάρα μου, λατρεία εσύ. Με συγχωρείτε, κυρία, αλλά ξέρετε τι ώρα είναι? 12:30. Αχ, με ξενυχτήσατε, λατρεία, με παρασέρετε στον όλεθρο. Κύριε Δόγκανε, αφού ξέρω ότι σας αρέσει το ξενύχτη. Μου αρέσει μόνο όταν είμαι μαζί σας. Αλλιώς, στις άλλες μέρες, 12:00, 2:00, 12:05 είμαι στο κρεβάτι μου. Διότι αν δεν είμαι στο κρεβάτι μου, θα είναι σε κάποιο άλλο. Να σου πω, λες, ανέβηκε? Αποκλείεται, θα τον είχα δει. Αλλά όπου να είναι, θα έρθει. Γιατί δεν πας επάνω? Υπάρχει λόγος. Βασιλάκη, σε παρακαλώ τον καφέ μου, παιδί μου, Κύριε Ζάχο. Ορίστε. Δεν με θυμάστε? Πώς, δε, για... Δεν είμαι η Μπέτη, η κόρη της κυρίας Παρασκευής που εργάζεται στα γραφεία στα σκαθαρίστρια? Η Μπέτη, βρε σε τι είπαμε, μικρό κοριτσάκι, εσείς ολόκληρη γυναίκα. Στον ουρανό σας γύρευα και στη γη σας βρήκα. Δηλαδή το έφτιαξα και λίγο για να σας βρω. Όχι στον ουρανό, είναι πολύ νωρί για τον ουρανό, Ξέρετε, δεν ήθελα να έρθω στο γραφείο για να μην το μάθει η μαμά. Α, με ήθελες κρυφά από τη μαμά? Ναι, σας ήθελα για κάτι προσωπικό. Μπορώ να σας απασχολήσω 2 λεπτάκια? Όχι τώρα, στα όρθια με περιμένουν. Θέλετε να πάμε απέναντι στην καφετέρια? Λυπάμαι, είμαι πάρα πολύ βιαστικός. Καλά, τότε ας τα αφήσουμε για κάποια άλλη φορά. Όχι κάποια άλλη φορά, άλλη μέρα και ώρα. Δηλαδή? Αύριο την ίδια ώρα εδώ. Ή μάλλον κατά τις 12, μπορείς? Βέβαια μπορώ, αύριο δεν δουλεύω. Και μην ανησυχείτε, η Μπέτη ξέρει να περιμένει. Το καφέ, Βασιλάκη, το ματιγαρίδα. Καλημέρα, Ελληνάκη μου, τηλεφώνησε ο Παπαπέτρου. Ναι, τηλεφώνησε και έρχεται. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδί μου. Στο πανέ. Ποιο να μου, ρε. Ότι σήμερα είσαι σκέτο κουκλί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ φρέσκος. Είσαι πάρα πολύ φρέσκος. Σαν φρέσκο μαρούλι. Εσύ το διάλογο εδώ πέρα πρωί-πρωί. Ρε Λίλη, για ένα απορώ. Για ποιο, Ελενίδα μου? Που δεν σε έχει πετάξει ακόμα από εδώ μέσα με τις κλωτσιές. Εύκολο είναι. Ποιο παιδάκι μου? Να σηκώσει το πόδι του. Για σένα όμως είναι πολύ εύκολο να κλείσεις το στόμα σου. Και πώς θα αναπνέω, έχω κρεατάκια στη μύτη. Καλημέρα. Λοιπόν, θα σου πω ένα δυσάρεστο. Δυσάρεστο? Θα ζήσεις πολλά χρόνια. Και αυτό είναι δυσάρεστο? Και που ζεις δεν καταλαβαίνεις. Ανοίξου λίγο, κύριε Παπαπέτρου. Μέσα είναι ο κύριος Δόγκανος. Μη μου πείτε όχι, γιατί... Μέσα είναι, κύριε Παπαπέτρου, μέσα. Καλώς είστε. Σας κάλεσα από τη διάθεση. Τέλος πάντων. Α! Πόνες αναδρομικά αυτός. Καλά, παιδί μου, αυτός σοφάει να τον βασανίζει ο δικός σου. Αρχίζω να το πιστεύω κι εγώ αυτό. Δηλαδή, έτσι και ο Δόγκανος αποφασίσει να του φερθεί φυσιολογικά, τον χάσαμε από πελάτη. Ναι, αλλά και εσύ, βρε κοριτσάκι μου, διόρθωσε λίγο τους τρόπους σου. Δηλαδή, θα ξέρεις πόσες φορές μου το έχεις πει. Και δεν γίνεται τίποτα. Τι επιμένεις, λοιπόν? Α, καμαρώνεις κιόλας. Όχι, ρε, λένε, δεν καμαρώνω. Το ξέρω, έχω ένα ελάττωμα. Είμαι αυθάδης και αγενής. Ξέρεις πόσες φορές πριν μιλήσω, δεν κόνω τη γλώσσα. Προχτές κιόλας κόντεψα να κόψω ολόκληρο κομμάτι για να μην πω αυτό που ήταν να πω. Τι ήταν να πεις? Ότι αν δεν κοιτάξεις λίγο τον εαυτό σου, σε λίγο θα είσαι αφραγκώσικο. Κρίμα το κομμάτι. Ποιο κομμάτι? Που παραλίγο να κόψω από τη γλώσσα σου. Ρε Λίλη, εδώ είσαι! Γιατί η αγωνία? Ποια αγωνία, ρε Λίλη, ποια αγωνία? Σε έστειλα στην Ελένη να πάρεις τα τιμολόγια και να μου τα φέρεις. Ξέρεις πόση ώρα πέρασε? 3/4! Εδώ είχαμε πιάσει λίγο την κουβέντα. Μπα, και εγώ δηλαδή τι είμαι? Τα! Τι έπαθες? Με το φέρνει την γλώσσα μου. Γιατί? Για να μην πω αυτό που είσαι. Μπα, και τι είμαι δηλαδή? Να κοσέτη πάλι, να κοσέτη. Λίλη, πρόσεξε, συμμαζέψου και μην μου κάνεις τα ίδια το βράδυ που θα πάμε στη ορτανσία, γιατί θα δεις πως καθαρίζει ο Πέτρος. Πώς καθαρίζει ο Πέτρος? Πώς θα καθαρίζει κι αυτός? Αν το εργοστάσιο της Γαλλίας δεν μας κάνει καλύτερες τιμές, φρονώ ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στο εργοστάσιο της Γερμανίας για τις πρώτες μας ύλες. Εσείς, κύριε Δόγκανε, τι φρονείτε επ' αυτού? Διαφωνώ. Πάνω σε τι? Σε αυτό που είπες. Τι είπα? Λατρεία, πες του τι είπε γιατί ξεχνάει. Είπε να κάνουμε εισαγωγή από τη Γερμανία. Ωραία σκέψη, αλλά διαφωνώ. Γιατί? Γιατί σήμερα έχω τη διάθεση να διαφωνώ γενικώς. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για δουλειές εκατομμυρίων. Διαφωνώ και για τις δουλειές και για τα εκατομμύρια. Δεν έχω όρεξη να κάνω εμπορικές συζητήσεις. Πέρασα μια πάρα πολύ άσχημη νύχτα. Ήσασταν αδιάθετος? Δεν έκλεισα μάτι. Χα!
Θα σας πείραξαν εκείνες οι καυτερές πιπεριές. Όχι, με πείραξαν οι καυτερές συζητήσεις από το διπλανό τραπέζι. Να με προβλημάτισαν αφάνταστα. Α, με μένα δεν με προβλημάτισαν. Είδατε πόσο προβληματιστήκαμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα κατασκευάσματα. Το σκέφτομαι και αηδιάζω. Έλατε. Λοιπόν, τι θα λέγατε για τη Βραζιλία? Συμφωνώ περί Ελβετίας, αλλά ο κύριος Δόγκανος διαφωνεί. Εγώ, παιδιά, διαφωνώ και για τη Δανία. Ποια Δανία? Όλες αυτές τις ταινίες από τη Δανία έρχονται. Δανικές είναι. Καλά, πόσο ουίσκι πιάτε? Πόσα φυσική έχεις φάει σήμερα? Τώρα δηλαδή με συγχωρείτε που σας απασχολώ? Η ομορφιά σου δικαιούται τη συγγνώμη. Τώρα αυτό ήταν κομπλιμέντο. Όσο να είναι, μπουμπούκι, σε άφησα τριαντάφυλλο, σε βρίσκω. Δηλαδή θέλετε να πείτε πόσο με νόστιμη? Άσε, γιατί ξέρω και τη μανούλα σου. Και τι σημασία έχει αυτό? Η καημένη έγινε γωνία για να σε αναστήσει. Γωνία? Γωνία ορθή, από το σπουγγαρόπανο. Γι' αυτό, κύριε Ζάχου μου, για να μπορέσω να κάνω κι εγώ κάτι καλύτερο στη ζωή μου. Μ' αρέσει όταν τα νέα κορίτσια έχουν ευγενείς φιλοδοξίες. Γι' αυτό ήθελα να σας παρακαλέσω. Να σου βρω δουλειά. Όχι ακριβώς αυτό. Ξέρετε, στο σχολείο όλοι μου λέγανε ότι έχω ταλέντο. Τι ταλέντο? Ηθοποιού. Και εσύ? Γιατί ποιος άλλος? Εγώ. Τι σημαίνει? Και έτσι όπως μου το λέγανε, μου βάλανε την ιδέα να γίνω ηθοποιός. Πρέπει όμως πρώτα να γραφτώ σε κάποια δραματική σχολή. Ναι, το πρώτο που πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό ήρθα να σας βρω. Έμαθες ότι άνοιξε σχολή θεάτρου? Όχι, κύριε Ζάχο μου, αλλά σαν άνθρωπος του κόσμου που είσαστε μέσα σε όλα, θα ξέρετε σίγουρα να μου συστήσετε κάποια καλή δραματική σχολή. Ναι, ξέρω, όλα τα παιδιά. Αλλά τώρα δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη. Α, θα μάθω και θα σε ενημερώσω. Τι, σε απογοήτευσα? Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ζάχο μου. Τι άλλο? Πατέρας μου. Έχει ζάχαρο? Όχι, δεν θέλει να ακούσει καν για κάτι τέτοιο. Αντιδρά? Άνθρωπος με σκουριασμένα μυαλά. Και τι να κάνω, πάω να το αλαδώσω? Όχι, αλλά να, έτσι όπως σας εκτιμούν όλοι και σας εμπιστεύονται, θα μπορούσατε να του πείτε δύο κουβέντες κάποια στιγμή. Μα ούτε που τον ξέρω τον άνθρωπο. Αυτό αφήστε, θα το κανονίσω εγώ. Τι να σου πω, παιδί μου. Αν είναι έτσι, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρετε τι τραβώ, κύριε Ζάχο μου. Με τον πατέρα μου είναι άνθρωπος άγριος, αυστηρός. Δεν με αφήνει να ξεμητήσω από το σπίτι. Κοίταξε, βέβαια, εμένα δεν μ' αρέσουν οι υπερβολές, αλλά όταν έχει μια τόσο όμορφη κόρη, είναι φυσικό να παίρνει τα μέτρα του. Καλέ άνθρωπο, δεν χαιρετάω. Ούτε ο ήλιος της ημέρας με βλέπει, ούτε το φεγγάρι της νύχτας. Διαρκώς στο σπίτι. Καημένο παιδί. Και τώρα που με βλέπετε είναι γιατί βγήκα να πληρώσω το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Και πρέπει να είσαι και μεγάλος. Γιατί? Αφού σου έχει αλλάξει τα φώτα ο μπαμπάς. Γι' αυτό, κύριε Ζάχο μου, εσείς που είστε τόσο καλός, εξηγήστε του πως δεν είναι έγκλημα να γραφτώ σε κάποια δραματική σχολή. Καλά, ας θα δω τι μπορώ να κάνω. Ώστε εδώ μου είσαι! Είδα τον κύριο Ζάχο και... Και εσύ, βρε Καραγκιόζη, δεν τρέπεσαι, βρε λιγάκι! Ορίστε! Με την κόρη σου, βρε! Κόρη μου, τι λέει? Να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, τι να μου εξηγήσεις? Για δουλειά σε έστειλα και ραντεβού ήρθες. Και εσύ, βρε γελίε, δεν τρέπεσαι, βρε λιγάκι, δεν κοκκινίζεις? Γιατί να κοκκινήσω, κύριε? Τώρα αν πάρω καμιά καρέκλα θα καταλάβεις. Πάρτε την καρέκλα και καθίστε να τα πούμε. Όχι, όχι, δεν θα πάρω καρέκλα για να καθίσω. Θα πάρω καρέκλα για να σπάσω κεφάλια. Πατέρα, σε παρακαλώ. Α, ο μπαμπάς σου είναι. Τι σας έλεγα? Τι κάνετε, μπαμπά? Α, σας πόνεσα. Α, ώστε του τα έλεγες κιόλας, Ορίστε, κύριοι! Ορίστε η κατάντια μας! Ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία προσπαθεί να ξελογιάσει ένα μικρό κορίτσι! Κύριε, να σας εξηγήσω πως έχει κατάσταση. Άσε τα λόγια και δίνε του, μην γίνει εδώ μέσα, το σώσε! Όσο για σένα, θα τα πούμε στο σπίτι! Κύριε, μπορώ να σου πω μια κουβέντα? Όχι, να μην μου πεις τίποτα! Έχει χάρη που δεν το σηκώνει ο χώρος, αλλιώς! Αλλιώς. Καταλάβατε, κύριοι? Καταλάβατε, αυτή είναι η κοινωνία μας. Ένας πορνόγερος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα φτωχό κορίτσι. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι να συμβαίνει, δεσποινής μου? Τι να συμβαίνει? Αυτή εδώ είναι η κόρη μου και την έκανα τσακωτή με ένα πουρό, με ένα γελίο. Απάντησε επιτέλους, δεν ζηλεύεις τον άνθρωπο, ξέρεις ποιος είναι? Καλά σας λέει, κύριε, ξέρετε ποιος είναι? Α, να τα. Τώρα βρε εσύ τη θέση και ανακατεύεσαι, μπορείς να μου πεις? Ανακατεύομαι διότι αυτός ο άνθρωπος είναι. Άστο, θα το εξηγήσω εγώ. Μεγάλο μούτρο, κύριε. Μα ώστε έτσι, μεγάλο μούτρο, μεγάλο. Αν θα του το κάνω εγώ το μούτρο του έτσι, που δεν θα το γνωρίζει στον καθρέφτη. Πατέρα, με έκανες ρεζίλη. Θα σε μαντρώσω, θα σε κλειδώσω, που μου θέλεις πίτσι με ένα πουρό, με ένα πορνόγερο, με ένα γελίο. Πώς μιλάτε έτσι, κύριε, ντροπή? Α, σκάσε ρε κι εσύ, μη σου δώσω καμία φλόρε. Ησυχά, μη θα αργήσω σας γρήγορες. Πάλι ο καλότσον. Δηλαδή πάλι γυναίκα? Όχι, παιδί. Τι γυναίκα? Ένα μικρό κοριτσάκι. Ένα άγουρο πλάσμα γεμάτο ανησυχίες. Α,
Και δηλαδή εσύ τι πήγες, για να την ησυχάσεις? Έλα τώρα, μην με παρεξηγείς. Ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσουν οι θεσμοί με νεαρές γυναίκες. Είχε, δεν είχε, με έβγαλε και γριά. Είδα ένα κοριτσάκι, πάνω το ξέρω από μικρό. Η μητέρα της δουλεύει καθαρίστρια στο γραφείο. Κατάλαβα. Η μάνα της σου καθαρίζει το γραφείο και εσύ είπες να καθαρίσεις με την κόρη της. Έλα τώρα, σταμάτα να με εκνευρίζεις κι εσύ. Ας εκνευρίσω και από πάνω. Ναι, γιατί την ώρα που μίλαγα με το κοριτσάκι, μπουκάρει μέσα ο πατέρας και τι νομίζω ότι μου ζήτησε? Καφέ. Το λόγο γιατί μιλάω με την κόρη του. Βέβαια, σε πήρανε χαμπάρι. Έλα, σταμάτα, με συγχύζει κι εσύ. Με συγχωρείς δηλαδή, εδώ ήρθες για να σε παρηγορήσω? Ναι, μόλις βγήκα από εκεί από το καφενείο, δηλαδή δεν ήξερα πού πάω, τι κάνω, μου έρχονται να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και αντί να χτυπήσω το κεφάλι μου, χτύπησε το κουδούνι σου. Με το κεφάλι σου. Με το χέρι μου, βρε ηλίθεια. Το ξέρεις ότι ετοιμαζόμουν να βγω και αν ερχόσουν λίγο αργότερα, δεν θα με έβρισκες εδώ? Ευτυχώς που ήσουν εδώ και μου άνοιξες, γιατί εδώ μέσα βρίσκω λίγη παρηγοριά. Ναι, Ζάχο μου, αλλά αν ερχόσουν λίγο αργότερα θα έβρισκες την παρηγοριά, αλλά δεν θα έβρισκες εμένα. Γιατί πού θα πας μεσημεριάτικα? Μια φίλη μου έχετε γενέθλιά της, της πήρα και ένα δωράκι. Τι δώρο είναι αυτό? Γραβάτα. Στη φίλη σου γραβάτα? Έλα μωρέ Ζάκο μου, μην δίνεις σημασία σε λεπτομέρειες. Να σου πω παιδάκι, είμαι συγχυσμένο, θα σου λέω εγώ τώρα, άντε. Τι έπαθες βρε αδερφέ? Με σύγχυσε αφού ο βλάκας. Τώρα θα μου πεις βέβαια κόρη του είναι και εγώ στις του το ίδιο πράγμα θα έκανα. Θα πάρξα απλώς να κοιμηθώ μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι ώρες να συνέλθω. Στο σπίτι πες θα πας? Πού θα πάω να κοιμηθώ, στο πάρκο? Και θα πάρεις ταξί? Εσύ τι λες, θα πάω στην Πεύκη με τα πόδια? Θα με πετάξεις και εμένα που είμαι στο δρόμο σου. Πού θα πας εσύ? Στο Καλαμάκι. Ξυπνήσατε? Ναι, ξύπνησα. Θα σας έφερνα μέσα τον καφέ. Δεν πειράζει, θα το πιω εδώ. Κοιμηθήκατε καλά? Α, ολοκύρια. Λάγο κοιμήθηκα. Τι ώρα ξάπλωσα? 12:30. Και τώρα τι ώρα είναι? 4:30. 4:30, δηλαδή κοιμήθηκα μισή ωρίτσα. Πώς τα υπολογίζει έτσι? Τηλεφώνησε κανείς? Κύριος Δημούτρης. Κανείς δηλαδή. Και είπε να τον τηλεφωνήσετε σπίτι. Τι θέλει τώρα και μας, πιάσε το τηλέφωνο από εκεί. Λέγεται. Έλα ρε, τι με ζήτησες, τι με θέλεις μεσημεριάτικα? Α, κάτι σε ήθελα για τα τιμολόγια του Χατζησταύρου, αλλά εντάξει, συνονοηθήκαμε με την Ελένη. Εντάξει, τι κάνεις τώρα? Τι θα πει αυτό? Δεν έχεις από εδώ να παίξουμε κανένα τάβλι? Α, δεν μπορώ, ίσα με πρόλαβες, έφευγα. Πού πας? Ανάκριση μου κάνεις? Ναι. Πηγαίνω σε ένα μπάρμπα μου στον Πειραιά που είναι άρρωστος. Στον Πειραιά? Ναι, γιατί? Δημήτρη, μια και πας προς τη θάλασσα, μου κάνει μια χάρη. Τι θες? Πες σε πνίξου. Τι ώρα είναι, παιδί μου? Πήγε πάρα 25. Τι μου είπες πριν ότι είναι 4:30? 4:30 ήταν στις 4:30. Τώρα είναι πήγε πάρα 25 και σε 25 λεπτά θα είναι ακριβώς πήγε. Η Ελένη τώρα την πάρω κανένα τηλέφωνο. Δεν έχει τη δουλειά. Είναι πολύ αργά για επαγγελματική δουλειά και πολύ νωρίς για αισθηματική. Δεν μου λες, Δεβορά, η καμαρτίνα μου που είναι? Α, στο ταπάρι. Στο ταπάρι, δεν την κατεβάζεις από ταπάρι? Τι να την κάνω, τι? Τι θέλω, παιδί μου. Θα την πουλήσει, τι? Γιατί να την πουλήσω? Τι θα την κάνω, τι? Θα την φορέσω. Καλοκαιριάτικα. Ναι, καλοκαιριάτικα, παιδί μου, με χορήγει, κρυώνω. Άντε, μπράβο. Άντε, παιδί μου. Πώς από εδώ λατρεία κουκουλωμένη? Με έστειλε η μαμά να της πάρω κάτι υπογλώσσια. Στο βίντεο κλαμπ. Βίντεο κλαμπ? Και έλεγα κι εγώ, πώς μεγάλωσαν έτσι τα υπογλώσσια? Με συγχωρείτε, πάω στο φαρμακείο να το προλάβω αυτό για τη μαμά, ξέρετε. Έλα, πώς από εδώ εσύ? Δεν σου είπα, ο θείος. Σε έστειλε για υπογλώσσια. Όχι, για κασέτα. Τι κασέτα? Υπογλώσσια. Τι? Μα για να χαλαρώσει, επειδή είναι άρρωστος. Και ποια του πήρες, πρόσεξε, τι θα πεις? Του πήρα μία με τον Γκούφι. Ανώμαλε. Σκύψε κι άλλο. Την ταινία σκύψε κι άλλο. Την ταινία σαν αυτή που πήρε ο κύριος? Την πήρε αυτός, εγώ θα πάρω τώρα. Μην ανησυχείτε, υπάρχουν αρκετές. Φέρε. Κατάλαβες, μεγάλος άνθρωπος στα πρόθυρα εγκεφαλικού, φέρει ταινίες. Ορίστε. Πόσο τη χρεώνεις? 300 δραχμές. Δεν γίνεται καμία καλύτερη τιμή? Η τιμή είναι στάνταρ. Καλά. Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ακούω πολύ σοβαρά. Η τουριστική περίοδος άρχισε. Τι πράγμα? Λέω, η τουριστική περίοδος άρχισε. Σαν τι σε νοιάζει, ξενοδοχείο έχεις? Όχι, θέλω να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση του τουρισμού. Πώς δηλαδή? Χτυπώντας καμιανό στην πιτουρίστρια. Θα αρχίσεις πάλι τα ίδια τα περσινά? Τι εννοείς? Να κατέβαινες κάτω στο αεροδρόμιο και να σου λατσάρεις την αίθουσα αφίξεων. Και μόλις σου γυαλίσει κάποια τουρίστρια, την πλησιάζεις και της λες: Μήπως είστε η Μάρτζορι που μου τη στέλνει η θεία της να την περιποιηθώ? Και άμα σου πει όχι, της λες: Δεν πειράζει, περιποιούμε εσάς. Τι λέει, τα ξέρεις όλα αυτά.
Καλά τα. Έχουν βουήξει τα αεροδρόμια, δυτικό και ανατολικό. Αεροδρόμια, είναι αεροπλάνα προσγειώνονται. Απογειώνονται, βουίζουν. Πάντως μην κατέβεις γιατί θα σου αρχίσουν στην πλάκα. Καλώς τον δόκανα τον τουριστάκια. Καλά, είναι γνωστό το γράφει ταυτότητά σου. Τι πράγμα. Ότι είσαι βλάκας. Σε πήρε κάποια το πρωί πριν έρθει, τη είπα να πάρει αργότερα. Ποια είναι, δεν άφησε όνομα. Η Μάρτζορι από την Ατλάντα. Μάζεται, αλλά τι θέλει. Ξέρω εγώ, είπε ξέρει εκείνος. Ποιος? Εσύ. Αν ξανατηλεφωνήσει αυτή η Μάρτζορι Ατλάντα, πες δεν είμαι εδώ. Της έδωσα το τηλέφωνο σου, πες της θέση. Τι γελάς, ρε. Φίλη, έδωσε σε φίλη διεύθυνση να σου τη στείλει. Πώς τα φτιάχνεις τόσο ωραία, μπράβο, είσαι καμαρόλο. Κάποια Μάρτζορι που πέρασε πέρυσι καλά μαζί σου, έδωσε τη διεύθυνσή σου σε κάποια φίλη. Γιατί είδε βρε τι προσφέρω στον τουρισμό. Άσε το άλλο. Ποιο άλλο? Ο ΕΟΤ. Τι ο ΕΟΤ? Μου ζήτησε να ποζάρω. Τι σου ζήτησε? Να ποζάρω για τις αφίσες στο εξωτερικό. Βέβαια. Ο ΕΟΤ πάντοτε βάζει τις αφίσες του. Μη το πεις. Κάικες. Αρχαία. Λέγεται. Mr. Zachos Dokanos is coming. Oh yes. Call him please to his personal number. Thank you. You're welcome. Μα ποια είναι τέλος πάντων αυτή η ξένη? Αγαπητέ μου Ανιψία Ζάχο. Μια φίλη και συμμαθήτριά μου στο Αρσάκιον, ιερατό Θεοφυλάκτου, νυμφευτήσα κάποιον ιωακή νεολόγο, απέτυσε μια κόρη, την Θεοφανό. Και απέθανε προ 40 ετία. Πριν γεννηθώ εγώ, μπράβο. Η Θεοφανό νυμφευτήσα τον Ερμόλο Παντελέντα, απέτυσε μια κόρη, την Ερατό, η οποία περατώσασε τα σπουδά τη, επιθυμεί να εργαστεί. Η Ερατό είναι. Νεαρά και ωραία. Η Ερατό είναι νεαρά και ωραία. Εσύ είσαι γέρον και μπερμπάντη. Τι γράφει? Δεν βγάζω τι λέει εδώ. Παρ' όλα αυτά. Θα σου τη στείλω και απαιτώ να την τακτοποιήσει. Αν τολμήσει τίποτα χιδεότητα και τέτοια αυτά, θα αισθανθεί το βάρο τη μαγκούρα μου επί τη άδεια κεφαλή σου. Τι ήθελα να ρωτήσω, όμω, πιανού έμοιασε. Θε να πιστεύει εγώ στην κολογρία. Ακριβώ. Απ' έξω μπέλα μπέλα και από μέσα κατσιβέλα. Πασπαλισμένη με μπόλικη δόση χιούμορ. Δεν μου λε και πού θα στείλει το κοριτσάκι για δουλειά. Α, κάπου θα βρω το στείλω. Κοριτσάκι νόστιμο θα είναι αυτό. Γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε. Γιατί έχει αισθήματα. Να τι η Αμερικάνα. This is Doganos speaking. Excuse me, λάθος έκανα. Excuse me, λάθος έκανα. Τι μου λέει την Αμερικάνα, αυτό το ζώο η λίτσα ήταν. Και στόπισε. Νόμιζε ότι έκανε λάθος. Την πέρδεψες με το εγγλέζικό σου. Τι θέλεις, ρε. Can I speak to Mr. Doganos, please? Ρε, πάρα δεν μου κάνεις πλάκα τώρα. Oh, please, I don't understand. Ρε, στα διάλα πάνω πέρα. Μου κάνει τώρα εμένα πλάκα η λίτσα. Τι είδους πλάκα? Μου μίλαγε αγγλικά η λίτσα. Καλά, ξέρει λίτσα αγγλικά. Εδώ δεν ξέρει ελληνικά. Θες να πεις δηλαδή ότι. Έβρισε στην Αμερικάνα. Α, δεν πειράζει, θα είναι πληροφορημένη. Για ποιο πράγμα? Ότι οι Μεσογειακοί είμαστε βίαιοι. Τι γίνεται κυρία Μαρίκα, σκληρή δουλειά, ε. Τι κάνει η κορώνα σου? Τι λέτε, δεν καταλαβαίνω κύριε Ζάχο. Η κορούλα σου λέω. Η Μπέτη μου. Καλό κοριτσάκι. Καλό είναι το πουλάκι. Ναι, το πουλάκι μου. Και ο Αντρούλης σου. Ο Στράτος. Ναι, ο Στρατούλης. Καλός Αντρούλης, ε. Δεν έχω παράπονο. Σου είπανε για μια συνάντηση που είχαμε χθες. Συνάντηση, τι συνάντηση. Δεν καταλαβαίνω κύριε Ζάχο. Γιατί η κορούλα σου λέω. Τι. Δεν τη βλέπει ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι. Ναι, το κακόμοιρο δεν ξεμητάει από το σπίτι μας. Ναι, το κακόμοιρο από το σπίτι της Τζόντα και την Τζόντα στο σπίτι. Τι λέτε κύριε Ζάχο, χωρατά μου κάνετε πρωί-πρωί. Ναι, είμαι γενικά χωρατατζής. Σταμάτα λίγο σκληρή δουλειά, πάρε και εσύ μια ανάσα. Τι λέει ο Χριστιανός. Και εν αναμονή της απαντήσεώς σας. Και εν αναμονή της απαντήσεώς σας. Διατελούμε. Διατελούμε. Γράψε τα υπόλοιπα εσύ. Γράψε τα υπόλοιπα εσύ. Ρε Λίλη, σκατά τα κάνεις πάλι. Πω! Τι είναι, Πετράκι μου, γιατί τρως το ρολογάκι σου? Τρώω το ρολόι μου, έπρεπε να το έχουμε τελειώσει μια ώρα πριν αυτό το γράμμα. Και εσύ κάθεσαι και κάνεις πλάκες. Κοίτα να δεις, καλοκαίριασε. Μην αρχίσουμε να υδρώνουμε κιόλας. Ρε Λίλη, τέλειωνε, σε παρακαλώ, να πεταχτώ μέχρι την τράπεζα. Κύριε Πετράκη μου. Τι είναι κυρία Μαρίκα? Κύριε Πετράκη μου, δηλαδή με συγχωρείτε που σας απασχολώ. Αλλά έχει τίποτα ο θείος σας? Γιατί τι έγινε κυρία Μαρίκα μου? Γιατί πριν λίγο μπαίνοντας άρχισε και έλεγε ασυνάρτητα πράγματα. Και πότε τα λέει συναρτημένα? Τι έλεγε δηλαδή? Μήπως κατάλαβα για την κόρη μου, τον άντρα μου. Α, μάλιστα. Έχει τίποτα μαζί μου, γιατί πριν που τον είδα γυάλιζε το μάτι του. Είναι τσίλικο. Όχι κυρία Μαρίκα μου, εντάξει είναι. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τώρα τι μπορεί να έχει ο μπάρμπας σου με την καθαρίστρια? Θυμάσαι το επεισόδιο χθες στο καφενείο? Ξεχνιούνται αυτές τις στιγμές. Η κοπέλα αυτή είναι η κόρη της κυρα Μαρίκας.
Της Μαρίκας της καθαρίστριας. Μάλιστα της Μαρίκας της καθαρίστριας. Τώρα που την ξαναείδα φούντωσα, αν είναι δυνατόν. Μα πριν ένα-δύο χρόνια που την είχα δει, ήταν μικρό κοριτσάκι. Απορώ πώς δεν την γνώρισα στην ταινία. Μετά ξεπετάχτηκε. Έβγαλε φύλλα και κλαδιά. Και έτσι όπως την είδε ανθισμένη κάποιος ξυλοκόπος, κάποιος παραγωγός την έβαλε να παίξει αυτή την παλιά ταινία. Λες οι δικοί της να το ξέρουνε. Όχι, Δημητράκη, πού να το ξέρουνε. Άσε που ο πατέρας είναι αγριάδα σκέτη. Εσύ πού το ξέρεις. Είχαμε ένα επεισόδιο του στήλα Μάρτσα για το παιδί μου. Με τον πατέρα της. Ναι, ρε παιδί μου, η μικρή μου την είχε στήσει κάτω στο καφενείο. Ήθελε να μου ζητήσει τη γνώμη, τη συμβουλή μου για διάφορα θέματα, ως πιο έμπειρο, καταλαβαίνεις. Ήθελε να γίνει ηθοποιός μου, ρώταγε για μια δραματική σχολή να της πω. Μου έλεγε ότι ο πατέρας την έχει περιορισμένη. Περιορισμένη? Αυτή που στην ταινία. Ναι, ναι, αυτή που στην ταινία περιορισμένη. Ήρθε και ο πατέρας να μου κάνει σκηνή. Γιατί? Γιατί νόμισε ότι έχω ραντεβού με την κόρη του. Ζαχώ. Τι? Μήπως είχες. Έλα τώρα, ρε Δημήτρη, αφού με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μα επειδή σε ξέρω, γι' αυτό το λέω. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Να πιάσω τον πατέρα να του πω σημάδεψε την κόρη σου. Να πιάσω τη μάνα της να της πω σημάδεψε την κόρη σου και τον άντρα σου. Να μην πω σε κανένα τίποτα να του αφήσω να κόψω το λαιμό του. Αυτό είχα αποφασίσει να κάνω, ώσπου ξαναείδα αυτή τη φουγαριά και ξαναφούντωσα. Δεν ξέρω, εμένα σε τέτοια μη με ανακατεύεις. Ζάκο μου, τι έγινε με την κυρία Μαρίκα? Δεν ξέρω τι έγινε και δεν ξέρω τι θα γίνει. Μα παραπονέθηκε στον Πετράκη ότι προηγουμένως που τη συνάντησες της έλεγες κάτι πράγματα ασυνάρτητα. Εγώ ήξερα τι έλεγα. Εκείνη δεν ήξερε. Μα τι συμβαίνει? Η κόρη της κυραμαρικάς παίζει σε... Τι είναι, Ζάχο? Θα σου πω, Ελένη, θα σου πω. Αλλά πριν πω σε σένα, πρέπει να τα πω κάπου αλλού. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Εσείς? Βρε καλό στα μάτια μας τώρα, ανοιχτά. Που τάχα χτες τα χτυπήσαμε με το αυτοκίνητο γιατί έπεσε πάνω μας, δεν ξέρω κι εγώ με ποιο σκοπό. Περίεργη σύμπτωση. Ποια? Που δουλεύω κι εγώ εδώ? Δηλαδή δεν σου είπε τίποτα? Ποιος να μου πει? Ποιος? Αυτός δε που σου κάνει τις γλυκές και τις ευγένειες χτες που κάνεις χτυπημένη και που σου έκλεισε και το μάτι και σου έδωσε και το ραβασάκι με το τηλέφωνό του. Αλλά βέβαια, εσύ έκανες το μεγάλο λάθος. Αντί να τον πάρεις τηλέφωνο, ήρθες από εδώ ίδια. Λοιπόν, εξαφανίσουμε σε ξεμαλιάσουμε. Σίγουρα είστε τρελή! Είμαι τρελή, το σκάσα στο ψυχιατρίο και είμαι και επικίνδυνη! Γιατί σας έχουν εδώ μέσα! Και τώρα έχουμε μαζί και το λόγο! Τρελή! Τι φωνές είναι αυτές! Φωνές, βέβαια, εσύ κάτι και δεν συνηθίζεις. Χαμογελάς, αλλά εγώ δεν είμαι το ίδιο! Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις! Εδώ μέσα μπαρμπάδες και ανιψιοί τα ίδια μυαλά κουμαντάρουνε! Τι συμβαίνει, δεσποινής μου, τι θέλετε? Κυρία μου, με εσάς τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω λογικά! Άλλο. Ξέρω, βεβαίως, ναι! Γιατί με τη δεσποινίδα από εδώ είναι αδύνατο να συνεννοηθώ! Περίεργο! Εγώ γυρεύω τον ανιψιό της κυρίας Τριοβόλου. Και σίγουρα σας έστειλε αυτή. Μάλιστα. Για προσωπική μου υπόθεση. Κατάλαβες, Λίλη? Εντάξει. Παρεξήγηση. Έλα, ζήνα μου συγγνώμη να τελειώνουμε. Έλα, παιδί μου. Καλημέρα σας, κυρία Ελένη μου. Ναι, εγώ θα σας ρωτήσω αν ο κύριος Δόγκανος είναι εκεί. Εσείς θα μου πείτε όχι δεν είναι. Τότε εγώ θα σας πω όταν επιστρέψει να μου πάρει το τηλέφωνο. Εσείς βέβαια θα το πείτε, αλλά εκείνος δεν θα με πάρει. Ακριβώς έτσι. Μα γιατί κύριε Παπαπέτρου μου τα λέτε όλα αυτά? Για να σας προλάβω. Καλά σε μένα, καλά στο θείο μου, καλά σε όλους εδώ μέσα. Αλλά ακόμα και σε ξένους ανθρώπους. Τι κοιτάζεις το ρολόι σου? Να δω πόση ώρα σου κρατάει ο θυμός. Έγια σου και δεν θα μου περάσει γρήγορα. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Έλα να σου πω κάτι. Δεν έρχομαι. Έλα βρε, είναι σοβαρό. Τι είναι? Αυτό είναι. Για μπύρες. Τι? Να μην για μπύρες. Λοιπόν, 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα είναι ένα ρεκόρ αυτό. Κύριος Δόγκανος δεν είναι εδώ. Oh, και τώρα τι θα κάνω? Είμαι η Marjorie από την Ατλάντα. Περάστε ή ξανατηλεφωνήστε του. Oh, ok. Μπορώ να αφήσω αυτό εδώ? Σαφούστατα. Thank you. Σιρέμπασμα. Θα ξαναγυρίσει. Τώρα θα μου μιλήσεις ναι ή όχι? Ήξερα ότι υπάρχει τα μήλη το νερό. Να που υπάρχει και η αμήλη την πύρα. Λίλη, σε παρακαλώ σταμάτα, γιατί αν συνεχίσεις να φέρεσαι έτσι... Τι θα γίνει? Θα χωρίσουμε. Πολύ ωραία, να με επιστρέψεις τα γράμματά μου. Ποια γράμματά σου? Αυτά που σου έχω στείλει. Δεν μου έχει στείλει κανένα γράμμα. Καλά, μην τα επιστρέψει τότε. Τι θα γίνω εγώ με σένα? Ό,τι ήσουν και πριν από μένα. Τι ήμουν πριν από σένα? Τίποτα. Λέγκητη. I am Marjorie. Ο κύριος Δόγκανος ήρθε? Όχι ακόμα. Θα τηλεφωνήσω σε λίγο. Πάλι αυτή.
Πάλι μιλά στο τηλέφωνο, παιδί μου. 50.000 λογαριασμό πλήρωσα. Ξοδευτήκατε. Και να πει ότι τηλεφωνά από εδώ. Εγώ κάνω τα τηλεφωνήματα από το γραφείο. Εδώ μόνο με παίρνουν. Τώρα δεν την τηφωνούσα εγώ, την τηφωνούσαν. Ποιο ήταν? Μία Μάρτζορι. Μάρτζορι. Μάλιστα, άφησε και αυτή την τσάντα. Πέρασε προλίγο από εδώ. Τι η τσάντα αυτή? Μία τσάντα. Είπε ότι θα ξαναπεράσει και τώρα ξαναντεντεφώνησε. Και τι είπε τώρα? Ότι θα ξαναντεντεφωνήσει. Mm. Την ξέρει τι? Α, είναι φίλη μια φίλη μου. Ποια φίλη? Όταν μάθω κι εγώ θα σου πω. Αλό. Αλό. Τι στην ευχή, πάλι λάθος έκανα. Κατάλαβα τι γίνεται. Δεν μπορώ να σε παρακαλώ πάνω το 36-36-36-6 και να με ειδοποιήσεις. Μάλιστα. Τι αριθμό είπε? Λέγει τι. Μήπως ήρθε ο κύριος Ντόγκαλος? Μάλιστα ήρθε. Κύριο Ζάχου στεντέφωνο. Ρε εσύ δεν σταματά να μου κάνεις πλάκα. Μου έχεις πάει τα νεύρα. What? Τι what έξε what ρε. Mr. Dogenos, I think you're making a mistake. Τα αγγλικά σε μαράνανε. Δεν κοιτάω να μάθεις ελληνικά, τρομάρα σου. Oh, μιλάω πολύ άσχημος. Ποιος είναι? Είμαι Marjorie, από Ατλάντα, από Edith. Α, την Edith. Πολύ καλή κοπέλα η Edith. Μπορώ να περάσω ξανά? Βεβαίως, βεβαίως μπορείς. Oh, okay. Έρχομαι. Άκουσες το όνομα του μπάρμπα σου? Τρεις φορές το είπε. Να που μας έγινε και διεθνής ο τύπος. Φεύγω. Και σου είπε ότι θα έρθει από εδώ? Ναι, παιδί μου, τηλεφώνησε, μου λέει έρχομαι. Και μάλιστα για να μην νομίσει ότι μόνο εμείς οι Ρωμιοί είμαστε έξυπνοι, για να δικαιολογήσει την επιστροφή της, άφησε εδώ την τσάντα της. Α, δηλαδή ξανάρθε. Με έψαξε στο γραφείο, δεν με βρήκε, σου λέει κάτσε να πάω από το σπίτι. Το γοργόν και χάριν έχει. Αλήθεια, εσύ που ξέρεις αγγλικά τόσο χάλια, πώς λέγεται αυτό? Ποιο? Το γοργόν και χάριν έχει. Α, αυτό δεν υπάρχει στα αγγλικά. Γιατί? Γιατί οι Αγγλές δεν βιάζονται ποτέ. Τι λέει. Mm. Πάντως τώρα που θα έρθει το κοριτσάκι να επιστρατεύσει το αγγλικό σου, ε. Καλά, δεν ξέρει τίποτα ελληνικά. Α, 5-6 λέξεις και αυτές σπασμένες. Αυτή θα είναι. Πού πας? Να ανοίξω. Καλά, η Δεβόρα. Την έχω στείλει σε δουλειά τη Δεβόρα. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Well, 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 well. How do you do? Well, 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 well. Well, well. How do you do? How do you do? Well, well. Καλά, το πρόσωπο φαίνεται σπαθί, ε. Θα γίνει απόψε. Χαμός θα γίνει απόψε. Έλα, μωρέ. 5-6 λέξεις σπασμένες μιλάει. Θα την πάω στα μπουζούκια, μετά το φέρω τούμπα. Θα καεί το πελεκούδι. Πελεκούδι. You know, πελεκούδι. Μα δεν μου λέτε. Τρελήσαστε όλοι σας. Τι είπε, τι είπε. What did you say? Λέω, τρελήσαστε όλοι σας. Για πες τι είπε. Λέει, τρελή είμαστε όλοι μας. Καταπληκτικό, ωραία. Και χιούμορ. Για ρώτησε τώρα, γιατί το λέει αυτό? Why do you say that? Σίγουρα είστε τρελοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Από αυτό κάτι είπες, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για εξήγησε το μου. Λέει ότι σίγουρα είμαστε τρελοί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ωραίο. Για ρώτησε τώρα, γιατί επιμένει να το λέει? Κύριε μου, ελληνικά μιλάω. Γιατί τα ακούτε γλέζικα? Τι είπε? Λέει ότι μιλάει ελληνικά. Γιατί τα ακούμε γλέζικα? Ελληνικά μιλάτε. Γιατί να μην μιλάω ελληνικά, κύριε? Γιατί είστε ξένοι. Ποιος σας το είπε? Εσείς, η Μάρτζορι, η Ατλάντα. Έπρεπε να το φανταστώ ότι η κυρία Τριοβόλου είχε πάλι διάθεση για αστεία. Διαφορετικά δεν καταλαβαίνω γιατί μου σκάλωσε αυτή τη φάρσα. Well. Τι είπε τώρα για τη θιά μου? Ότι η θιά σου τη σκάλωσε μια φάρσα. Ποια φάρσα? Well, well, well. Αλήθεια? Δηλαδή είμαι ένας μπάρο δυο τριγόνια. Ναι, ναι, δώστε μου διεύθυνση. Εντάξει, ερχόμαστε. Ώστε από την Edith, ε! Oh, ναι. Yes. Edith said, μου είπε ότι ο κύριος Ζάκχος, πολύ καλός κύριος. Έχετε ξανάρθει στην Ελλάδα? Oh, αγαπώ Ελλάδα. Και πρέπει να έρχεστε συχνά, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε, τα ελληνικά σας δεν είναι και άσχημα. Αλήθεια? Ναι, και καλά είναι και χαριτωμένη. Καλά, ό,τι και να λες, μπουζού και μουσακά από μένα θα πάει. Αυτή δεν υπάρχει. Αλλά μεσημέρι, άφησα εδώ μια τσάντα. Α, ναι, ναι, Μάρτζορι, να εδώ είναι. Εδώ είναι τσαντούλα, μην ανησυχείς. Χαριτωμένη, Μάρτζορι. Ώστε μας έρχεστε από την Ατλάντα. Oh, no. Έρχομαι από το. Πώς το λένε? Middle East. Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Δηλαδή, κάνετε διακοπές μακράς διαρκείας. Διαρκείας, δεν κατάλαβα. Να σας δώσω να καταλάβετε. Δηλαδή, λέω long play. Άστα, άστα, επειδή είναι προχωρημένα αγγλικά, να τα εξηγήσω εγώ. Well. Well. Ανοίγεις λίγο μέχρι να τελειώσουν τη σοβαρή συζήτηση.
Έλα. Ακίνητη. Τι σημαίνει. Τρέχει λέει. Πώς είναι αυτός. Εκλεκτό εμπόρευμα βλέπω. You bastard. Τι γιατί μπάστα, τι εμπόρευμα, τι λέει. Ακολουθήστε με όλοι. Τι λέει αυτός ο Δημήτρη. Να τους ακολουθήσετε. Και εσείς. Τι λέει. Θα να μας κάνεις παρέα. Το λέει. Συνέπες ο αλήτης. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δεν μου φέρθηκε και άσχημα. Απλά πώς να το εξηγήσω. Συνάντησα μέσα στο σπίτι του δύο ανθρώπους τρελούς. Ο άλλος ποιος ήτανε. Κάποιος ψηλός με μουστάκι. Ένας που έχει μια μούρισα την Πελοπόννησο. Ο κύριος Δημήτρης. Περίεργο. Αυτός ήταν ο πιο λογικός από όλους μας. Καλά, πώς σας φάνηκαν τρελοί. Να, μου μιλούσαν και οι δύο αγγλικά. Και ο θείος μου. Μάλιστα. Είσαι σίγουρη ότι ο μπάρμπας του σου μίλαγε αγγλικά. Αφού τον άκουσα. Περίεργο. Αυτός δεν ξέρει ούτε ελληνικά. Πετράκι. Λέγε. Για να μάθουμε τι γίνεται. Πώς. Τηλέφωνο, αγοράκι μου, τηλέφωνο. Σωστά. Έλα, Δεβόρα. Δεβόρα, μ' ακούς. Είναι εκεί ο θείος μου. Τι πράγμα. Απίστευτο. Όντως, τρελά πράγματα συμβαίνουν. Τι έγινε, ρε Πέτρο. Τους βούτυξε και τους δύο η αστυνομία. Παιδιά, καθίστε. Κερνάω σαμπάνια. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι η Μπέτη. Πειράστε. Είστε εδώ του σπιτιού. Ε, τι είμαι του δρόμου. Να με συγχωρείτε. Ήθελα τον κύριο Δόγκανο, δεν είναι εδώ. Ούκι πουσιάζει. Στο εξωτερικό. Ούκι, στο εσωτερικό. Α. Στο πουλί εσωτερικού. Με ειδοποίησε να περάσω από εδώ. Ξέρω. Τον είχα συναντήσει και κάτι μου υποσχέθηκε. Βέβαια είχαμε ένα δυσάρεστο επεισόδιο ύστερα, αλλά τέλος πάντων. Ώστε εσείς εδώ, ε. Ει τότε, μη βλέπετε. Ναι, θέλω να πω. Μένεις με τον κύριο Δόγκανο. Μάλιστα. Σπουδάζω εδώ και ο κύριος Ζάχος με φιλοξενεί. Α, σπουδάζετε. Μάλιστα. Σ' αρέσει ο κινηματογράφος. Κινηματογράφος. Ναι, λέω, πηγαίνεις, βλέπεις ταινίες. Άμα είναι καλές. Και δεν σκέφτηκες ποτέ να παίξεις. Εγώ! Γιατί καλέ. Είσαι νέο, όμορφη, παράξενη λόγω χρώματος. Πολύ θα σε ήθελα για μια ταινία. Στο καλό. Έχω εγώ ένα γνωστό προαγωγό, παραγωγό, ο οποίος μου είπε αν έχεις καμιά γνωστή κοπελίτσα όμορφη νοστιμούλα, φέρτη να την κάνουμε πρωταγωνίστρια. Με δουλεύει τι. Όχι καλέ, μιλάω σοβαρά. Γιατί να μην δοκιμάσεις, μπορεί να έχεις ταλέντο. Καλέ, το μόνο ταλέντο που έχω εγώ είναι να κάνω σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα. Α, το βρήκα. Καταπληκτικό. Το κορίτσι με τη σπανακόπιτα. Εσύ βέβαια, που γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Που θες να ξέρω, ρε. Να μάθεις. Τόσους τουρίστες έχω φιλοξενήσει. Τι να ζητάω ποινικό μητρό για να κάνουμε παρέα. Μπλέξαμε άσχημα τώρα. Τι καλά εσύ. Εγώ τι φταίω. Έλα καλά, από κοντά έσυρα και εσύ, άσε. Γυρίστε ελεύθεροι, πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Δόξα σε Θεός, είχα να νιώσω έτσι από τη δικτατορία. Ήταν αντιστασιακός. Όχι, μια φορά τον είχαν βάλει μέσα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Γύριζα από τα μπουζούκια. Μα εγώ δεν έχω ταλέντο. Καλή, ποιο ταλέντο και κουραφέξαλο με τέτοια κορμάρα. Άλλωστε τα δυο σας φτάνετε. Ποια δυο μας. Εσύ και σπανακόπιτα. Α, ήρθες. Καλησπέρα σας κύριε Ζάχο. Φέρε μου λίγο νερό, δεν μπορώ να σε παρακαλώ. Η Μπέτη μας. Η Μπετούλα μας. Δεβόρα, την ήξερες την Μπέτη. Όχι, τώρα την είδα. Ναι, πολύ μεγάλο ταλέντο. Κύριε Ζάχο, πού με ξέρετε εσείς. Πώς, η υποκριτική σου είναι θαυμάσια. Ιδίως όταν η υποκριτική σου γίνεται οριζόντια. Καλό και αυτό, πώς σας ήρθε. Έλα, πώς μου ήρθε. Πρόσφερες τίποτα στην Μπέτη. Όχι, θα πιείτε μια παρτακαλάδα. Όχι, ευχαριστώ. Καλά, αργότερα, Δεβόρα, πήγε στο δωμάτιό σου. Θέλω να κουβεντιάσω με την Μπέτη πολύ σοβαρά. Ώστε λοιπόν, χάρηκες που σε κάλεσε να έρθεις, ε. Φυσικά. Και. Ξέρεις γιατί. Ναι, σίγουρα ενδιαφερθήκατε για μένα και μάθατε και καμιά καλή δραματική σχολή. Ναι, ναι, δραματική, πολύ δραματική, γιατί γενικά η υπόθεση όλη είναι δράμα. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω που θα πείσουμε τον πατέρα σου να σε αφήσει να γίνεις ηθοποιός. Τώρα με ειρωνεύεστε ίσως για το επεισόδιο που συνέβη. Δεν πιστεύω να σε πήρε πάλι ξοπίσω ο πατέρας τίποτα. Δεν καταλαβαίνω, τι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω πολλά. Αλλά πριν τα πω στον πατέρα σου και στη μάνα σου, θα τα πω σε σένα. Γιατί αυτό το τόσο σοβαρό ύφος. Α, ξέχασα. Εσύ αν δεν σ' αρέσει το σοβαρά, προτιμάς τα ανάλαφρα. Ποια ανάλαφρα. Τις ανάλαφρες κουβέντες, το ανάλαφρο ντύσιμο. Κύριε Ζάχο μου, ειλικρινά άλλα περίμενα να ακούσω από εσάς. Σωστά. Περίμενες να ακούσει για τον πατέρα σου, που θα τον πείσουμε να γίνει ηθοποιός, για τη μάνα σου, για τις φιλοδοξίες που έχεις. Ε, ναι, αυτά που λέγαμε. Ναι, και δεν μου λες, παιδί μου, τις φιλοδοξίες αυτές πού τις τοποθετείς, στις βιντεοκασέτες εσχής του είδους.
Ορίστε. Σε αυτές τις βρωμοτενίες προσβάλλουν το ανθρώπινο είδος. Κύριε Ζάχο, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δεν καταλαβαίνεις, άμα σ' αρπάξω το μαλλί και σε πατήσω κάτω, πώς καταλαβαίνεις ή όχι. Υποθέτω πως κάτι θέλετε να μου πείτε. Λοιπόν, πείτε το ξεκάθαρα. Άκουσε, παιδί μου. Το να θες να γίνεις τοπιός είναι πάρα πολύ ωραίο. Το να γίνεις τοπιός ξαπλωτός είναι έσχος. Είδατε. Είδα. Καλά, και πώς είδατε. Όπως όλος ο κόσμος με τα μάτια, πώς να δω με τα αυτιά. Ναι, θέλω να πω πως εσύ είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Το έφερε κακιά η ώρα. Και για μένα το ίδιο ήταν. Δηλαδή. Με παρασύρανε, κύριε Ζάχο μου. Μα. Ένας άνθρωπος κακός. Μου είπε πως θα έπαιζα σε μια ταινία τέχνης και με έβαλε και έπαιξα σε αυτό που είδατε. Ορκίζομαι όμως, δεν θα το ξανακάνω. Καλά. Το ελπίζω. Και λέω το ελπίζω γιατί αν σε ξαναπετύχω. Όχι ότι εγώ βλέπω τέτοιες ταινίες. Όχι. Αλλά αν σε ξαναπετύχω σε κανένα ταινία, θα σε βάλω κάτι και θα σε λιώσω. Κύριε Ζάχο μου, εγώ είμαι καλό κορίτσι. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω προς το παρόν. Δεν θα πω τίποτα στον πατέρα σου και στη μητέρα σου. Και με εκείνη τη δραματική σχολή που λέγαμε, τι θα γίνει. Θα δούμε, γιατί μπορεί να ανοίξω κι εγώ μια δραματική σχολή. Εσείς. Μα εσείς δεν είστε καθηγητής υποκριτικής. Γιατί οι άλλοι είναι. Αυτό να μου πεις. Την πορτοκαλάδα. Ωραία. Πιάστε την πορτοκαλάδα. Εγώ πάω μέσα. Να ξεκουραστώ, πείτε το εσείς. Στην υγειά σας. Υγειά σας. Να σου πω, τι θα γίνει με αυτό που λέγαμε. Ποιου? Να σε πάω σε εκείνο τον παραγωγό, το φίλο μου. Είναι καλή ταινία, σου λέω, τέχνης. Μα Γκούντι ξέρει από αυτά. Αυτό είναι το τηλέφωνό του, στο γραφείο του παραγωγού. Γεια σας, Δεβόρα. Μέσα είναι ο Ζάχος. Χαίρετε. Μάλιστα. Ορίστε. Τίποτα, είπα απλώς. Μάλιστα. Α, κι εσείς. Τι, κι εγώ. Είδατε. Το έφερε κακιά η ώρα. Τα σουξέ που έχω. Χαίρετε. Χαίρετε. Μου λες, πώς βρέθηκε αυτή εδώ. Κύριου Ζάχου την κάλεσε. Ήρθες, Δημητράκη μου. Τι ήθελα αυτή εδώ. Α, την κάλεσα εγώ να της μιλήσω, ό,τι στα είπα από την καλή. Βέβαια αυτή δικαιολογήθηκε, είπε ότι παρασύρθηκε από κάποιο παραγωγό, της έταξε λαγούς με πετραχίλια. Τους ξέρεις τώρα τους παραγωγούς αυτούς. Πού να ξέρω, δε. Δεν πειράζει, απλώς υποσχέθηκε ότι θα ξαναπαίξει ταινία. Τι κοιτάς, παιδί μου, εσύ. Δεντέφωνο. Ποιος έδωσε αυτό. Η κοπελίτσα που φύγε. Για δω. Κινηματογραφικός παραγωγός, Ρένος Νταβατζούλης. Θα παίξω σε βιντεοταινία. Ετοιμάσου πάλι για βίντεο κλαμπ. Τι να την. Πότε σου έδωσε αυτό. Πρώτον μπήκε ο κύριος Δημούτρης. Αφού της είπες όσα της είπες και αφού σου υποσχέθηκε όσα σου υποσχέθηκε. Τι κάνεις, παιδί μου. Την καρτούλα. Ρε, φέρε εδώ την καρτούλα. Φέρε εδώ την καρτούλα. Γιατί, αφού μου είπε και τον τίτλο. Του κορίτσι με τη σπακανόπιτα. Δεν κακός.